Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η ουρά που για άλλη μια φορά σχηματίστηκε στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στη Ξάνθη από καταναλωτές οι οποίοι έσπευσαν να αποπληρώσουν το λογαριασμό τους και βέβαια μαζί και το ειδικό τέλος ακινήτων, ώστε να αποφύγουν το κίνδυνο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αρκετοί εξ αυτών ωστόσο ζητούν να υπάρξει και κάποιος διακανονισμός, αφού όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταποκριθούν και σε αυτό το βάρος. Δεν μπορώ να πληρώνω. Δεν μπορώ. 340 ευρώ παίρνω σύνταξη, πώς να τα πληρώνω και κανένας δεν παίρνει. Εκτός χαράτσι δεν παίρνει κανείς μόνο το καθαρό ρεύμα. Mm-hmm. Και στις τράπεζες πήγα και παντού πήγα, κανένας δεν παίρνει πάνω του τίποτα. Αυτό που θέλετε εσείς είναι να γίνουν κάποιοι διακανονισμοί, εννοείται. Βεβαίως. Και δεν μπορώ και δεν ξέρω. Ας κόβουν το ρεύμα. Όπου τα πάρει, τούτε έρχεται. Δεν έχει ημερομηνία. Θεωρείτε λοιπόν ότι φοβούνται πάρα πολύ οι διακοπές ρεύματος ο κόσμος. Δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν θα το έλεγα. Ότι δεν πληρώσει το κόβει. Αυτό ήταν πάντα, δεν είναι τώρα. Απλά προσπαθούν όλοι όπως και εσείς να είσαστε συνεπείς σε όλο αυτό το φάσμα των που πληρώνουν. Ό,τι έχουμε βρίσκουνε, παίρνουνε. Άμα δεν έχουμε, δεν θα πάρουνε. Και εσείς λοιπόν εδώ στην ουρά για να αποπληρώσετε το λογαριασμό της ΔΕΗ και το χαράτσι. Ναι, μάλιστα. Έχω έρθει τρεις φορές για να ζητήσω δικαιολογία, βοήθεια να το πληρώσω και είναι η τέταρτη φορά. Κάπου μάζεψε χρήμα, βρήκα για αυτή τη φορά. Την επόμενη φορά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το πληρώσω. Σε αυτό που θέλετε, σαν καταναλωτής, να υπάρχουν διακανονισμοί. Κάποια διευκόλυνση, κάποια βοήθεια, ξέρω εγώ. Τι άλλο να πω. Πιστεύετε καταλήγοντας ότι θα καταντέξουν τα νοικοκυριά τα παραπάνω, τα χαράτσια και όλα αυτά τα ειδικά τέλη? Πιστεύω ότι κάποιοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Για την ώρα πάνω, άλλοι εύκολα και άλλοι πιο δύσκολα καταφέρουν και πληρώνουν έστω και με κάποια καθυστέρηση το χαράτσι της ΔΕΗ. Με τις επόμενες δόσεις, ωστόσο, να είναι σαφώς πιο μικρές, αφού το ειδικό αυτό τέλος θα πληρωθεί σε 6 και όχι σε 2 δόσεις για το 2012.